Έκτακτο vlog, την Αριστονίκη, να μιλήσουμε για τα επερχόμενα σεμινάρια. Επειδή σας άρεσαν και μας άρεσαν τα δύο σεμινάρια, τα διαδικτυακά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, το πρώτο ήταν η εισαγωγή στα συναισθήματα και το δεύτερο ήταν για το συνέστημα του φόβου και του άγχους. Πω, επειδή έχω μπροστά μου τα επόμενα θέματα, θυμάμαι το παλιό. Κάνουμε αυτό το έκτακτο βίντεο για να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ορίσει ημερομηνίες μέσα στους επόμενους μήνες για τα επόμενα σεμινάρια. Έχουμε άλλα 4 σεμινάρια. Το ένα είναι για το θυμό, το επόμενο είναι για τη χαρά, το τρίτο για την αγάπη και το τελευταίο για τη λύπη. Να πούμε πρώτα τις ημερομηνίες. Να τις πούμε. 6 Μαρτίου και 20 Μαρτίου είναι το σεμινάριο για το θυμό. 10 Απριλίου και 24 Απριλίου το σεμινάριο για τη χαρά. 8 Μαΐου και 29 Μαΐου το σεμινάριο για την αγάπη. 12 Ιουνίου και 26 Ιουνίου το σεμινάριο για τη λύπη. Είναι Σάββατα όλες αυτές οι ημερομηνίες. Τις πληροφορίες αυτές θα τις βάλω και στην περιγραφή του βίντεο, καθώς επίσης και τους συνδέσμους μέσα στους οποίους μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο για να κάνετε εγγραφή εν καιρό στο σεμινάριο. Επειδή τις προηγούμενες φορές που είχαμε τα σεμινάρια και κυρίως για το σεμινάριο του φόβου και του άγχους, επειδή ήταν λίγες ημέρες που δώσαμε πριν από το σεμινάριο, κάποιοι δεν πρόλαβαν να γραφτούν, έτσι είπαμε να οργανωθούμε καλύτερα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το πρώτο σεμινάριο, Αριστούνη, και να τα πω εγώ. Για τον πρώτο, για τον εννοείς, για αυτό που έγινε ή για το πρώτο για που... Για αυτό που θα γίνει, παιδί μου, για το θυμό. Ναι, λοιπόν, για το θυμό. Έχω εδώ γραμμένο, πώς τα γράψεις. Έχει... Έτσι, υπάρχει πολλής κόσμος που ζητάει το θυμό. Έχουμε διάθεση να το δούμε φιλικά. Ενώ όχι μόνο να ενδεχομένως να καταδικάσουμε τις αρνητικές εκβολές του, αλλά να δούμε και, και το τι μπορεί να μας θέλει να μας πει. Να τον αγκαλιάσουμε το θυμό, δηλαδή. Δηλαδή αυτοί που είμαστε θυμώδεις χαρακτήρες, να μην φοβηθούμε να συμμετέχουμε στο σεμινάριο. Όχι, όχι, δεν θα σας θυμοθιάριδες που λέμε στην Ιταλία. Να έρθετε κανονικά και να νιώθετε ασφαλείς ότι θα μιλήσουμε για το θυμό απενεχοποιητικά. Δεν θα πούμε μόνο την αρνητική του εκδοχή, θα πούμε και τη θετική του εκδοχή. Πολλές φορές ο θυμός μας είναι ζωπηγός δύναμη και άλλες φορές είναι κινητοποιός δύναμη και άλλες φορές είναι θεραπευτικό η δύναμη. Υπάρχει και φορές που είναι και αυτοκαταστροφική δύναμη. Θα πούμε όλες τις οπτικές του θυμού. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει ο θυμός γύρω μας. Είναι σαν να το γνώρι... Ελπίζω να είναι λίγο προφητική η σειρά των σεμιναρίων μας. Γιατί ξεκινήσαμε με το φόβο και το άγχος. Πάμε στο θυμό που είναι ένα διάχυτο συνέστημα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι θυμώνουν και αντιδρούν απέναντι σε πράγματα ή καταστάσεις. Ελπίζω ότι το επόμενο που είναι η χαρά να είναι αντίστοιχο πάλι της επικαιρότητας και ύστερα που είναι η αγάπη πάλι να είναι αντίστοιχο της επικαιρότητας. Και της λύπης να μην είναι επίκαιρο καθόλου. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα το σεμινάριο για το θυμό, το οποίο θα γίνει το Μάρτι, είπαμε Σάββατον 6 Μαρτίου και Σάββατον 20 Μαρτίου, είναι το ίδιο σεμινάριο, το οποίο θα επαναληφθεί, για να προλάβετε να είστε όλοι. Έχει θέμα το θυμό και υπότιτλο «Κινητοποιός δύναμη ή αδυναμία». Έχει γράψει εδώ περιγραφή του σεμιναρίου Αριστονίκη. Έχετε καταστασιακό ή ιδιοσυγκρασιακό θυμό. Εγώ έχω από όλους σκόρ. Ο θυμός ως συνέστημα έχει αρνητική έκβαση στις ανασφαλείς σχέσεις γονέα παιδιού. Είναι ένα από τα συναισθήματα που μοιάζει σαν παγόβουνο. Δύσκολο να το διαπεράσεις και χωρίς να ξέρεις τι κρύβεται από κάτω. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στο τι είναι θυμός, πώς εκδηλώνεται, στη γένεση του θυμού εξελιχτικά, στις θεωρίες γύρω από το θυμό στις σχέσεις. Ακόμη αναφορά θα γίνει και στη ψυχοπαθολογία του θυμού, στην προτινόμενη θεραπεία και στη ρύθμιση των συναισθημάτων μέσα από παραδείγματα. Και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Και επειδή κάποιοι ρωτάνε για το πρόγραμμα,
ποιο είναι το πρόγραμμα του σεμιναρίου, δηλαδή τι θα γίνει. Είναι 4 ώρες το σεμινάριο, είναι από τις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδος μέχρι και τις 7. Από τις 3 ως τις 4 θα γίνει αναφορά στις σύγχρονες έρευνες για το θυμό, μετά ένα μικρό διάλειμμα. Μετά θα μιλήσουμε για την ψυχοπαθολογία του θυμού, θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Και μετά θα μιλήσουμε για τη ρύθμιση συναισθημάτων και παραδείγματα και άσκηση για περισυλλογή. Πάλι ένα μικρό διάλειμμα και η τελευταία ώρα θα είναι ζωντανή συζήτηση. Όσοι έχετε συμμετέχει στα προηγούμενα σεμινάρια, ξέρετε ότι σηκώνει κάποιο το χέρι, πατάει το κουμπί στο Zoom webinar που είναι για να σηκώσει το χέρι και κάνει το ερώτημα του με φωνή. Δηλαδή, όσοι συμμετέχουν στα σεμινάρια, δεν φαίνεται η εικόνα τους, ούτε ακούγεται η φωνή τους κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μερών, που είναι η διδασκαλία του σεμιναρίου. Στο τελευταίο μέρος όμως μπορούν να ζητήσουν τον λόγο και να κάνουν ερωτήματα με φωνή. Και η εμπειρία μας από τα προηγούμενα σεμινάρια είναι ότι είναι εξαιρετικό το τελευταίο το κομμάτι. Η συμβολή των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στο σεμινάριο είναι εξαιρετική και με τις απορίες που κάνουν και με τις απόψεις που καταθέτουν και τις εμπειρίες που μοιραζόνται. Και απογειώνουν το σεμινάριο, νομίζω. Βεβαίως. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο επανατροφοδοτικό και για μας, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Μπορώ να πω ότι είμαστε μια όμορφη παρέα στα σεμινάρια. Εγώ νιώθω σαν να μιλάω με φίλους μου. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι ήρθα εγώ ή εσύ να πούμε, να δασκαλέψουμε τους υπόλοιπους, αλλά νιώθω ότι είμαστε σε μια όμορφη παρέα που μοιραζόμαστε. Είναι και πολύ ψηλό το επίπεδο των συμμετεχών των Αριστονίκη. Δηλαδή αυτόν πρέπει να το πούμε, ότι επειδή έχουμε κάνει με την Αριστονίκη διάφορες και διαλέξεις και σεμινάρια διαζώσεις, μας έχει κάνει εξαιρετικά θετική εντύπωση πόσο ψηλό είναι το επίπεδο των συμμετεχών στα σεμινάρια αυτά, τα διαδικτυακά. Και όταν λέω ψηλών επίπεδων, εννοώ άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μάθουν, διατεθειμένοι να εξελιχθούν και να βοηθήσουν και τους εαυτούς τους, αλλά και εμάς τους υπόλοιπους που συμμετέχουμε στα σεμινάρια για μεγαλύτερη γνώση και κατάκτηση συναισθηματικής νοημοσύνης στην ουσία. Επειδή τα σεμινάρια είναι εστιασμένα στα συναισθήματα, στην ουσία γινόμαστε συναισθηματικά πιο έξυπνοι κάνοντας τα σεμινάρια. Είναι πολύ, πολύ αναζωογονητική η εμπειρία μου με τα σεμινάρια αυτά. Νιώθω δηλαδή ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία, έναν ωραίο κλίμα στα σεμινάρια που κάνουμε. Αισθάνομαι μια ζεστασιά και αισθάνομαι και ευγνώμων που πάρα πολλοί κόσμος μοιράζεται μαζί μας και θέλει να μοιραστεί μαζί μας τα βιώματα του και μας εμπιστεύεται σε μια τέτοια συνθήκη να μας πει τα βιώματα του και είναι και αγαπητική απέναντί μας που πιστέψτε το έχουμε και οι δύο πολύ ανάγκη αυτό. Το έχουμε ανάγκη όλοι, την αγάπη και την αίσθηση το ότι είμαστε όλοι αδέρφια, ότι βρισκόμαστε σε παρόμοιες δύσκολες συνθήκες και ότι προσπαθούμε to make the best of it, να βγάλουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν μπορούμε από αυτή την περίοδο. Και λόγω της πανδημίας γίνονται διαδικτυακά τα σεμινάρια. Αν δεν ήταν η πανδημία θα γινόντουσαν διαζώσεις όπως είχαμε ξεκινήσει και έχουμε προγραμματίσει. Αλλά τελικά και παρά καθόλου... Εφυλαξόμεθα στο από κοντά, στο διαζώσεις, να είμαστε το ίδιο και περισσότερο δοτικές. Έχουν όμως αμεσότητα τα σεμινάρια, παρόλο που είναι μέσω διαδικτύου. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Φαντάσου πόσο όμορφο θα είναι να τους έχεις και μπροστά σου. Τώρα θα πάρετε μία πρόγευση για αυτόν που ενδεχομένως να ακολουθήσει όταν η πανδημία θα μας απελευθερώσει. Όταν απελευθερωθούμε. Όταν θα μας απελευθερώσει. Λοιπόν, ξαναθυμίζω τις ημερομηνίες. Το Μάρτιο, 6 Μαρτίου και 20 Μαρτίου είναι το σεμινάριο για το θυμό. Τον Απρίλιο είναι για τη χαρά, τον Μάιο για την αγάπη και τον Ιούνιο για τη λύπη. Για τα επόμενα σεμινάρια θα κάνουμε άλλο βίντεο ενημερωτικό. Ας μείνουμε στο πρώτο σεμινάριο που είναι για το θυμό. Και επίσης να θυμίσουμε σε όσους δεν το γνωρίζουν, να θυμίσουμε σε όσους ήταν στα προηγούμενα σεμινάρια, αλλά να γνωστοποιήσουμε και όσους θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στα σεμινάρια, ότι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα λάβετε από την εταιρεία Εμπρέσμη που διοργανώνει τα σεμινάρια, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση, θα λάβετε και βεβαίωση συμμετοχή στο σεμινάριο που έχει γραμμένη και από τις δύο μας. Ηλεκτρονική βεβαίωση, αλλά επίσης και σημειώσεις περιληπτικές για το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου.
Δηλαδή, όταν τελειώσει το σεμινάριο, μέσα στις επόμενες μέρες θα πάρετε και τη βεβαίωσή σας, θα πάρετε και, και τις σημειώσεις για περισσότερη μελέτη. Αυτά. Άρα, 6 Μαρτίου και 20 Μαρτίου έχουμε σεμινάριο για το θυμό. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας. Ναι, ευχαριστούμε. Bye.